κάνουμε για τα 30 χρόνια ίδρυσής της. Παρόλο που η γενέτειρα πατρίδα της εταιρείας μας είναι το Βασιλικό στην Χαλκίδα, εμείς αποφασίσαμε τη γιορτή αυτή να την κάνουμε εδώ μαζί σας. Γιατί θεωρούμε ότι η κινητήριος δύναμη της εταιρείας μας είστε εσείς. Θερμά ευχαριστώ θερμά όλους όσους βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας, όλους τους παραγωγούς μας, τους φορείς, την περιφέρειά μας και όσοι άνθρωποι μας αγαπάνε. Θέλω να δώσω τον λόγο στον Δημήτριο Κόντο να σας κάνει ένα χαιρετισμό και να ξεκινήσει η μερίδα μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλώς ορίσατε σε αυτή την όμορφη γιορτή που κάνει η εταιρεία μας. Είμαι πολύ συγκινημένος γιατί αυτή σας η προέλευση δείχνει την συμπάθεια, την αγάπη και την εμπιστοσύνη που έχετε προς την εταιρεία και ανταποκρίνεστε αφάνταστα και στα αισθήματα τα δικά μου που έχω απέναντι σας. Ευχαριστώ όλους τους παραγωγούς, όλους τους φίλους και τους κυρίους από την περιφέρεια, όλους τους υπόλοιπους, τον κύριο Δήμα, την κυρία Δήμαρχο, την περιφέρεια, τους γεωπόνους, τον διευθύντη της Γεωργιαστικής, τον κύριο Σέκα που είναι από το Υπουργείο Γεωργίας, τον κύριο Μαυραγκάνη, λοιπόν και όλους εσάς. Δεν θα πω πολλά, να μην σας κουράσω, γιατί εγώ ζω μαζί σας πλέον τα τελευταία χρόνια. Έχω μια άριστη επικοινωνία με εσάς και ξέρετε όλες μας τις απόψεις και τους στόχους μας. Εγώ αυτό που κέρδισα είναι ότι δώσαμε λεφτά σε ελευθερία και πήραμε λεφτά. Δώσαμε αγάπη και πήραμε αγάπη. Εμπιστευτήκαμε και μας εμπιστευτήκατε. Και γι' αυτό και ανεβαίνουμε και πάμε μπροστά. Και σημαίνει μας είναι πάντα ο παραγωγός, ο οποίος όπως είπε και η κόρη μου, η Βασιλική, είναι η κινητήριο δύναμη της εταιρείας μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που καθόμαστε απέναντί σας με καθαρό βλέμμα και μοιραζόμαστε προβλήματα και κοινές αγωνίες για το μέλλον. 30 χρόνια πίσω, ξεκινώντας με όραμα να οργανώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προώθηση της αγροτικής παραγωγής της έδειας. Παραστεκόμαστε δίπλα στον αγρότη που μορφή και αγωνιά για την εξασφάλιση της παραγωγής του. Παλιός αγρότης και εγώ γνωρίζω από πρώτο χέρι πώς είναι να κινδυνεύεις να χαθεί ολόκληρη η παραγωγή σου και να μην υπάρχει καμία εξασφάλιση. Γνωρίζω πως μερικές χρονιές ο καιρός θα παίρνει ανάποδα καταστρέφοντας την παραγωγή. Από το 1986 μέχρι σήμερα ο αδελφός μου ο Βαγγέλης και εγώ, στη συνέχεια τα παιδιά μας και όλοι μαζί είμαστε δίπλα σας από χρόνια. Προσφέρουμε όσο μπορούμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά, που άλλωστε το έχουμε αποδείξει, και δίνουμε απλόχερα κάτι που λείπει στις μέρες μας. Σίγουρα για το μόχθο του χρόνου, σιγουριά για τον λόγο του χρόνου. Λοιπόν, το 1986 έως το 2016 είναι 30 χρόνια ολόκληρα. 30 χρόνια αγώνα, σκληρής δουλειάς και επιτυχίας. Ανεβήκαμε με δυσκολίες, συνέντησαν πολλά προβλήματα, αλλά πετύχαμε. Και αυτό και πάλι το τονίζω, το χρωστάω σε εσάς, η εταιρεία και εγώ προσωπικά. Τα χρόνια που πέρασαν γεμάτο κόπο και πολλή δουλειά από τους προτεργάτες της επιχείρησης, τον αδελφό μου Βαγγέλη και εμένα. Το 1986 τολμήσαμε να βάλουμε στην Ιταλία καρπούζα με μεγάλη επιτυχία. Ακόμα θυμάμαι τις 30 πρώτες δαλίκες που στείλαμε από τον ομό Ηλίας.
Έκτοτε ξεκινήσαμε και κάθε χρόνο το καλοκαίρι στέλναμε καρπούζα στην Ιταλία. Από το 1986 ξεκινήσαμε με τα ΣΥΚΑ που στείλαμε τότε για πρώτη φορά στην Ιταλία. Στην Ιταλία είχαμε πάρει, θυμάμαι, γύρω στους 5 με 6 τόνους από τον αείμνηστο Κώστα Κατσιλία και την Εύβοια Στάρ. Από εκεί ξεκινήσαμε με τους ανθρώπους αυτούς. Είχαμε την εμπορική εταιρεία με καρπούζια ΣΥΚΑ και διάφορα άλλα προϊόντα, η οποία αναπτύχθηκε σε μεταβλητική και μετά το 1986. Μετά το 1986 έχουμε έχοντας δημιουργήσει εμπορική δραστηριότητα στις αγορές, θα σου δείξει αρχικά και τολμήσαμε να κάνουμε το εργοστάσιο στο Βασιλικό, το οποίο σήμερα μαζί με τη Στία είναι περίπου 5.000 μέτρα. Χώρες σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία μας τώρα έχει ανοίξει τερά και δίνουμε ΣΥΚΑ, όπως ξέρετε, σε χώρες όλου του κόσμου. Σε πολλές χώρες του κόσμου. Λοιπόν, όταν η παραγωγή είναι μειωμένη, προτιμούμε να κόψουμε από την ελληνική αγορά, διότι το εξωτερικό μας στηρίζει περισσότερο, μας πληρώνει πολύ πιο γρήγορα και δεν έχουμε χάσει ούτε μία λιρέτα, ούτε μία δραχμή, και γι' αυτό είναι η δύναμη μεγάλη που έχουμε και πληρώνουμε τον κόσμο τόσο γρήγορα όπως κάθε χρόνο. Λοιπόν, πήραμε λεφτά και δώσαμε λεφτά. Και ανεβάσαμε το προϊόν πολύ ψηλά, οδότας τον κόσμο να βάλει καινούργια δέντρα όπως και έγινε. Και συνεχίζουμε να λέμε βάλτε δέντρα. Τα ΣΥΚΑ θα πουληθούν. Λοιπόν, αυτό μας έδωσε την ευκαιρία το 2015 να κάνουμε δική μας μονάδα και στην Ιστία. Και στοχεύουμε μελλοντικά να αναπτύξουμε, αποσχολώντας επιπλέον ακόμα από αυτά που ήδη εργάζονται ορισμένα άτομα. Όλους εσάς που συνεργαστήκαμε μαζί μας, σας αγαπούσαμε και μας αγαπήσατε. Και αυτό το εισπράττουμε σήμερα από την παρουσία σας εδώ. Η εταιρεία θα είναι δίπλα σας πάντα και στις μεγάλες παραγωγές και στα δύσκολα, αυξάνοντας την ανασφάλεια της αγροτικής παραγωγής, την ασφάλεια της αγροτικής παραγωγής και προσφέροντάς σας πάντα τις μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης, αλλά παράλληλα και την άρτια αντιμετώπιση από τους ειδικούς γεωπόνους που συνεργαζόμαστε για σειρά ετών, ώστε να παράγεται καλύτερο προϊόν και να δίνετε και σε εμάς την ευκαιρία να το εισάγουμε σε περισσότερες χώρες του κόσμου. Εκπροσωπώντας το καλύτερο πρόσωπο της χώρας μας, της Ελλάδος, σε όλη την Ιφίλιο. Παιδιά, είμαι πολύ συγκινημένος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί αυτή την οργάνωση την έκανα εγώ προσωπικά. Ήρθα σε επαφή σχεδόν με όλους σας. Παρόλο που έχω λίγο πρόβλημα το λαιμό μου, σχεδόν μίλησα με όλους σας και σας ευχαριστώ πολύ στο κάνω που κάνετε και ήρθατε να μας τιμήσετε. Εμένα και την εταιρεία και όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο. Καλημέρα και από μένα. Αν και η κατά θέμα αρμοδιότητά μου στην περιφέρεια της Τεράς Ελλάδας δεν σχετίζεται με τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής, νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά πρόσκληση του κυρίου Κόντου που διοργάνωσε αυτή την μοναδική ημερίδα για τον τόπο μας. Μας δίνει την ευκαιρία να βρισκόμαστε κοντά στον παλμό της τοπικής οικονομίας. Είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός, ο παλμός της τοπικής και της εθνικής οικονομίας. Είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει τον τόπο μας και χώρα μας. Ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός, αλλά ας μιλήσω για τον πρωτογενή τομέα, ο πρωτογενής τομέας μαστίζεται από πάρα πολλά προβλήματα εξαιτίας της βαθιάς ύφεσης στην οποία έχει πέσει η οικονομία μας τα τελευταία 6-7 χρόνια. Είναι
μια ύφεση η οποία είναι αποτέλεσμα μιας κρίσης, της οποίας λύση δεν βρίσκεται και φως, για να το πούμε λαϊκά μεταξύ μας, δεν βλέπουμε. Η οικονομία μας έχει πέσει σε κόμμα και η πραγματικότητα είναι ότι βιώνουμε μια κατάσταση πολύ διαφορετική από αυτές που βίωσε η χώρα μας στο παρελθόν. Πλήττονται όλα τα κοινωνικά στρώματα. Οι αγρότες, οι επιστήμονες, οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες και οι εμπιστωτοί. Οι νέοι και οι ηλικιωμένοι. Οι νέοι που ψάχνουν να βρουν δουλειά στο εξωτερικό και οι ηλικιωμένοι που χάνουν τις συντάξεις τους. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι πλέον έχουμε κατανοήσει όλοι μας ότι πρέπει να κάνουμε στην άκρη τις ιδεολειψίες που ταλάνισαν τον τόπο στο παρελθόν και αποτέλεσαν πολυτέλειες της περίοδου που το δανεικό χρήμα περίσσευε. Και αφού κάνουμε τις ιδεολειψίες στην άκρη, θα καταλάβουμε ότι οι λύσεις δεν δίνονται ούτε με δεξιό, ούτε με αριστερό τρόπο. Ο εθνικός αγώνας είναι αυτός ο οποίος θα βρει τη λύση μέσα από τις συνεργασίες του ιδιωτικού τομέα, των παραγωγών, της πολιτείας, είτε αυτή είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι κράτος. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, σαν περιφερειακή αρχή, δεν χάνουμε την ευκαιρία σε κάθε στιγμή να εκδηλώνουμε την υποστήριξή μας σε κάθε τέτοια κίνηση. Η επιχείρηση του κυρίου των αδερφών Πόντο είναι μια επιχείρηση πρώτου, η οποία εκτός από το κέρδος είναι μια επιχείρηση η οποία ακουμπά το πρόβλημα της κοινωνίας μας. Γνωρίζουμε καλά ότι οι αδερφοί Πόντο είναι πάντα δίπλα στο πρόβλημά σας. Είναι δίπλα και σας στηρίζουν. Είναι οι άνθρωποι που χέρι-χέρι προχωρούν το προϊόν σας και εξασφαλίζουν την επιβίωση του τόπου. Δεν θα σας κουράσουμε περισσότερα γιατί καλό θα ήταν να κάνω μια πάσα στους συναδέλφους που καθήλυν είναι αρμόδιοι για την εθνική τομέα, στον Κώστα Αποστολόπουλο, που είναι δεξιά μου και είναι ο Περιφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, και στον Γιώργο Κυλαϊδέτη, που όλοι γνωρίζετε και είναι πρόεδρος της αγροδιατροφικής της ΕΡΕΑΣ. Να δώσω συγχαρητήρια στους αδελφούς Πόντου για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν και για την προσπάθεια την οποία κάνουν, για την παρουσία τους 30 χρόνια στην αγορά. Τους εύχομαι να συνεχίσουν τις επόμενες δεκαετίες μαζί μας και να προχωρούν το προϊόν του ταξιάρχη της καθημερινότητας και των άλλων χωριών της περιοχής στα πέρατα της Υπουμένης, γιατί αυτό θα εξασφαλίσει την επιβίωση μας. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Κώστας Αποστολόπουλος, είμαι από τη Λαμία, είμαι 48 ετών και είμαι 30 χρόνια αγρότης, πραγματικός αγρότης. Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα και από μένα τα συγχαρητήριά μας στην εταιρεία του κ. Πόντου και για την πρωτοβουλία και για την ημερίδα, αλλά από ό,τι βλέπω και από κοντά για την τόσο μακροχρόνια και σπουδαία εργασία που κάνει και κερδισμένοι είμαστε εμείς οι αγρότες από αυτό. Και επιγραμματικά να πω ότι πρέπει εσείς οι αγρότες, οι συνάδελφοί μου, να δείτε από κοντά τις νέες δυνατότητες που δίνει ο νέος, το νέο ΠΑΔ, ή ο αγροτικός αναπτυξιακός νόμος που θα έρθει στους επόμενους μήνες. Να δείτε τι σημαίνει ομάδα παραγωγών και πιθανότατα, γιατί αυτά δεν έχουν αποκαταστατωθεί ακόμα, σε συνεργασία και με την εταιρεία του κυρίου Πρόεδρου, να είστε κερδισμένοι όλοι και οι δύο με υψηλές επιδοτήσεις σε νέα προγράμματα τα οποία θα μπείτε και που θα σας βοηθήσουν να μειώσετε το κόστος παραγωγής. Δεν θα να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Και εγώ προσωπικά, σαν επιθέσεις από το θεμάτιο, είμαι δίπλα σας και φυσικά και ο Γιώργος Κυλαϊδίτης, που είναι πρόεδρος της Αγροτοπικής και προκάτοχός μου και έχουμε μια άλλη συνεργασία και είναι και από εδώ. Σε οτιδήποτε θέλετε πάνω σε αυτό, θα είμαστε δίπλα σας, θα σας ενημερώσω, να σας βοηθήσω να προχωρήσετε. Σαν αγρότης λοιπόν θέλω να πω ότι είμαστε καταδικασμένοι να προχωρήσουμε μαζί με εταιρείες όπως του κ. Πόντου, που υπάρχει μια τόσο μεγάλη μακροχρόνια σχέση και εμπιστοσύνη μεταξύ σας και είναι ευθύς έργο
Βλέπω αυτό που σήμερα ότι υπάρχει μια εξαγωγή δραστηριότητα η οποία αποφέρει κέρδος και στις δύο μεριές. Εύχομαι λοιπόν οι κόμπισσες και των παραγωγών και του δημιουργικών της εταιρείας να αμυνθούν και να συνεχίσετε να έχετε μια αγαστή συνεργασία προς όφελος όλων. Συγχαρητήρια για την προβλή του κύριου Κότου, εύχομαι και το μέλλον να κάνω όλα καλά. Καλό μεσημέρι για μένα. Είμαι ο Γιώργος Κεραϊδίτης. Είμαι ο προηγούμενος υπευθυντής αγροτικής οικονομίας. Έχω και εγώ δουλέψει με πάρα πολύ αγάπη για το τόπο μας και για το πρωτογενή τομέα, διότι και εγώ, σαν παραγωγός, βρέθηκα σε αυτή τη θέση δίπλα στο κόσμο του Παπαγιάννη και στην υπόλοιπη ομάδα, η οποία παλεύει για την περιφέρεια. Με σκοπό να βοηθήσει κοινές δράσεις παραγωγών και επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη μεταποίηση των προϊόντων, προκειμένου να τους βοηθήσει να πάνε ακόμα πιο μακριά στην προώθηση και πώληση των προϊόντων, προκειμένου να υπάρχει αυτή η προστιθέμενη αξία που στο τέλος θα φτάσει σε εσάς τους παραγωγούς για να μπορείτε να συμπληρώνετε ή να έχετε το κύριο εισόδημά σας. Αυτό που εγώ θα ήθελα να πω είναι ότι με αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα από την οικογένεια Κότου, έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπάμε λίγο από την αρχή το πώς βλέπετε εσείς σαν παραγωγοί, σαν πολίτες αυτής της περιοχής, αυτής της χώρας, ανθρώπους σαν και εμάς, δηλαδή περιφερειακούς σύμβουλους, την δήμαρχό μας, τον κύριο Μαυραγάνη που έχετε από τη Βουλή. Πρέπει λίγο να έρθετε εσείς πιο κοντά σε εμάς. Εμείς είμαστε εδώ δίπλα σας, το βλέπετε σήμερα, και δεν είμαστε για κανέναν άλλο λόγο παρά να βάλουμε σε χρήση δικιά σας των νέων εργαλείων που μπορεί να σας βοηθήσουν να αυξήσετε την πιθανότητα να πάτε ένα βήμα πιο μακριά. Για να μην μακρηγορώ, θα αναφερθώ πολύ συγκεκριμένα σε αυτό που είπε πριν από λίγο ο αντιπεριφερειάρχης, ο φίλος μου Κώστας. Ξεκινάνε σιγά σιγά το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, ο νέος αναπτυξιακός, όπως είπαμε, για τον αγροτικό μας τομέα. Ξέρετε πολύ καλά ότι προκειμένου να έχετε παραγωγή, να έχετε χαμηλό κοστολόγιο και να έχετε στο τέλος της χρονιάς εισόδημα για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη δραστηριότητά σας, πρέπει εσείς και μόνο εσείς να ψάξετε να βρείτε αυτό που σας πληγώνει. Ο μόνος τρόπος να αποδεχθείτε αυτό που σας πληγώνει είναι να μπορέσετε να επενδύσετε μέσα στην παραγωγική σας διαδικασία. Είτε λέγεται τα δίκτυα που λείπουν για να μπορέσετε να προστατεύσετε την καλλιέργειά σας, είτε μηχανήματα, είτε οτιδήποτε άλλο, είναι κάτι το οποίο πρέπει εσείς να αναζητήσετε, βλέποντας το τι κάνει ο επιτυχημένος παραγωγός κοντά σας, που έχει πάει ένα βήμα παραπέρα, ή ακόμα καλύτερα σε συνεργασία με ανθρώπους και οργανισμούς όπως είναι επιχείρησης της οικογένειας Κότου, οι οποίοι θα σας δείξουν με ποιο τρόπο θα βοηθήσετε το προϊόν σας και θα βοηθήσετε και την κερδοφορία σας. Κατά τα ψέματα, ο παραγωγός πρέπει ο ίδιος να αναζητήσει την καλύτερη του τύχη. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε εμείς, σαν περιφέρεια και ο Δήμος, στη στενή συνεργασία μαζί μας, να σας βοηθήσουμε με κάποια εργαλεία όπως αυτά που ανέφερα. Για να κλείσω λοιπόν αυτή την αναφορά μου, θα ήθελα να πω ότι τόσο μέσω της συνεργασίας σας με την εταιρεία Κότος, όσο και εσείς οι ίδιοι, έχετε τη δυνατότητα να έρθετε κοντά στην περιφέρεια Στενάς Ελλάδος, στη Χαλκίδα. Είμαστε όλοι εμείς, στη διάθεσή σας και σαν πρόσωπα, αλλά και σαν οργανισμός, να σας βοηθήσουμε σε οτιδήποτε έχετε στο μυαλό σας που έχει ανάγκη η αγροτική σας δραστηριότητα. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι το που θα θέλαμε να πάμε μετά από κάποια χρόνια. Από εκεί και πέρα, η περιφέρεια Στενάς Ελλάδος και ο Κώστας Παπογιάννης, αλλά κυρίως ο Πάνης ο Σπανός, αλλά και η περιφέρεια μας ο Χωρικός, έχει προσπαθήσει να κάνει και κάποια άλλα πράγματα που δεν αφορούν μόνο την γενιτομία, αλλά την ευρύτερη υποδομή του νομού μας. Έχουν δρομολογηθεί πάρα πολλά πράγματα, κάποια ήδη τα ακούτε, δεν είναι της παρούσας, αλλά είναι ένα θέμα που να γνωρίζετε ότι το έχουμε πάρει πάρα πολύ ζεστά, ιδιαίτερα με τον συντοπίτη σας, τον Γιάννη Κοκοτζιά, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έχει βάλει την Βόρεια Ελλάδα σε πάρα πολύ κοινή προτεραιότητα για την περιφέρειά μας. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση την οικογένειά του
και καλή επιτυχία στον καλό. Και πάρα πολύ καλή χρονιά. Πολλά ζούστο και καθόλου το χέρι. Ο κύριος Έλιας ήταν αρκετούρο. Καλημέρα από εμένα. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι μεταξύ σας. Ευχαριστώ θερμά τους οργανωτές, την εταιρεία Κόρτης και τον κύριο Χαλβατζή που μου χρειάζεται πρόσκληση. Βλέπουμε ότι η προσέγγιση είναι προϊστάμενο τη απώλεια διεύθυνση για την γεωλογική γεωργία, για την ποιοτική γεωργία και για τα ονομασία που έλεγε στην Τολιότα. Και θα σα πω δύο κουβέντες, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι περνάει και ώρα και είναι ώρα φαγητού, να συνεργάσω τι είναι γεωλογική γεωργία. Αυτό είναι σήμερα η αρχή του χώρα του γεωλογικού γύρω. Δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πραγματικά θα δώσει και πάρα πολλά χρήματα με το νέο ΠΑΑ. Για την γεωλογική γεωργία προβλέπονται 610 εκατομμύρια. Ένα μεγάλο ποσό. Και αυτό δείχνει το ενδιαφέρον της πολιτικής συνεργασίας για την προώθηση αυτού του τομέα. Με λίγα λόγια, τι είναι η γεωλογική γεωργία. Η γεωλογική γεωργία είναι ένας άλλος εναλλακτικός τρόπος παραγωγής, ο οποίος δεν θέλει να χρησιμοποιεί χημικές εισρωές, δηλαδή χημικά λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία είναι χημικά. Υπάρχουν και μύθοι και αλήθειες. Πόσο εφικτό γίνεται αυτό το πράγμα ή πόσο ανέφικτο είναι. Ή και άλλα πράγματα που λένε, παραδείγματος χάρη αν είναι φερκτικότερα, αν είναι ευγάνες ιδιότητες. Εκεί υπάρχει και μύθος και πραγματικότητα. Στην ουσία τα προϊόντα αυτά έχουν παραχθεί με έναν τρόπο που είναι ασφαλέστερος για το περιβάλλον, για την ευζωία των ζώων και φυσικά χρησιμοποιεί πόρους που προέρχονται από την ίδια το ίδιο του περιβάλλον. Δεν θέλει δηλαδή και το φάρμακα. Πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί το τι χρησιμοποιείτε όταν πάμε στην γεωλογική γεωργία. Οι ασθένειες καταλογεύονται με άλλους πιο φυσικούς τρόπους. Και επειδή προχθέ, χτες το βράδυ, άκουσα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την μοίρα του Μεσογείου, μπορείτε κάλλιστα με παγίδες όπου μπήκε στην ελιά να καταπολεμηθεί αυτό το πρόβλημα. Θα μπορούσε κανείς να μιλάει ώρες για το πώς γίνεται αυτή η γεωλογική γεωργία. Σκοπός δεν είναι να αναλύσουμε πλήρως το θέμα. Απλά να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή, παρόλο την κρίση που αναφέρθηκε από τον κύριο Κελαϊδί και τους προηγούμενους ομιλητές, ο τομέας της γεωλογικής δείχνει μια τρομερά αυξανόμενη τάση ανώτη. Σε όλα τα κράτη βλέπετε να παίρνει πολύ μεγάλο ποσοστό. Υπάρχουν κράτη Αυστρία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και άλλες χώρες που το ποσοστό είναι πλέον διψήφιο. Από 10, 20, 25% της γεωργίας. Οι τιμές πράγματι είναι αυξημένες, πράγματι κοστίζουν κάτι παραπάνω, διότι η γεωργία αυτή, αυτός ο τρόπος, θέλει πάρα πολύ περισσότερη προσωπική εργασία και μεράκι. Αυτό το πράγμα όμως το πληρώνει η αγορά. Και το πληρώνει διότι υπάρχει, όπως σας είπα, φοβερά αυξανόμενη ζήτηση. Εάν δείτε τα νούμερα στην παγκόσμια αγορά, θα εκπλαγείτε. Στην Αμερική, πριν από την αρχή του 2000, ήταν περίπου 8 ή 9 δισεκατομμύρια δολάρια. 2015 επλησιάζει τα 94 δισεκατομμύρια δολάρια. 10 φορές επάνω. Τα ποσοστά ανάπτυξη σε όλες τις χώρες κυμαίνονται από 4, 5 και 6%. Άρα και εδώ μπορούμε στην Ελλάδα, εκμεταλλευόμενη η ιδιομορφία του χώρου που έχουμε, η χιλομορφία, μικροκλίμα, ενταφρολογικές συνθήκες και παραδοσιακό τρόπο παραγωγής, να μπορέσουμε να μπούμε στο παιχνίδι κι εμείς. Το μέλλον διαγράφεται λαμπρό, παρόλε τις δυσκολίες. Επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος και το θέμα αρκετά σοβαρό, εγώ δεσμεύομαι μέσω των διοργανωτών, θα αφήσω τα στοιχεία μου, όποιος θέλει, να του δώσουμε οποιασδήποτε πληροφορίες και οποιοδήποτε άλλο υλικό χρειάζεται,
για να είμαστε στην κάθεσή του για να βοηθήσουμε σε αυτή την πορεία. Είναι γεγονός ότι εδώ στην περιοχή σας έγινε κάποια εταιρεία, τη γνωστή που γιορτάζετε σήμερα, η οποία σας προδιαγράφει και το μέλλον, δηλαδή θα σας πουλήσει. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι να μπει στις αγορές. Το να παράγεις ενδεχομένως λύνεται. Το να πουλήσεις είναι το εξαιρετικά δύσκολο. Άρα, λάβετε υπόψη σας τι παίζει στην αγορά, λάβετε υπόψη σας ότι έχετε τον τρόπο να τα πλασάρετε στην αγορά και η αγορά θα σας πληρώσει, θα σας τα δώσει τα χρήματα. Αυτά απαιτείται μόνο να έχετε μεράκι και να το πιστέψετε. Εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί και ο χρόνος περνάει. Είμαι όμως στη διάθεσή σας μέσω των διοργανωτών για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την δημιουργική για μένα πρόσκληση στο γιορτασμό της συμπλήρωσης 30 χρόνων λειτουργίας μιας καθαρά εγωικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην περιοχή μας. Θα πρέπει μάλιστα να ομολογήσουμε, αγαπητοί φίλοι, πως σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο έχουμε ανάγκη από τη λειτουργία υγειών και αποδοτικών επιχειρήσεων όπως είναι η ΕΔΕΛΤΑ κόντος ΑΕΚΣΙΛΟΝ. Γι' αυτό, γιατί η παραπέμπουσα σημερινή ελληνική οικονομία έχει εναποθέσει τις τελευταίες της ελπίδες για ανάκαμψη στις πλάτες των μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων. Κυρίως δε όσων ελληνικών επιχειρήσεων αντέχουν ακόμη στα δεινά και τις αντισότητες που επιφυλάσσει η συνέχιση των δραστηριοτήτων τους εντός Ελλάδος. Των επιχειρήσεων αυτών που ειδικά τα τελευταία χρόνια παίζουν τον άκαρο ρόλο του ηρωικού ελμοδότη ενός αρρωστημένου κρατικού παππίου. Παράλληλα όμως με την υπερβολική και επιτυλότερη ενοχλησία, καλούνται να συνδράμουν στην επίλυση των προβλημάτων της ανεργίας, της ανάπτυξης, της διάσωσης των ταμείων, ακόμη δεν και της ανάστασης του τραπεζικού συστήματος. Έκανα τις επισημάνσεις αυτές, καθόλου άγνωστες εξάλλου σε όλους μας, για να τονίσω τη μεγάλη και σπάνια στις μέρες μας ευκαιρία να γιορτάσουμε στο μικρό μας και όμορφο τόπο την ύπαρξη και λειτουργία μιας τέτοιας υγιούς και προστοδοφόρας προς όλους μας επιχείρησης όπως η ΕΔΕΛΤΑ κόντος ΑΕΚΣΙΛΟΝ. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη στοιχείο καθαρά συναισθηματικής σχέσης με τον τόπο μας. Δεν είναι άλλο από αυτό της ενασχόλησης της ελόγου εταιρείας εκτός των άλλων και με το ΣΥΚΟ. Αυτό το τοπικό προϊόν με την τόσο μεγάλη και συγκινητική ιστορία. Ένα προϊόν άμεσα συνδεδεμένο με την τραγική περιπέτεια του ξεριζωμού των Ιόνων από τον Μουσαΐα Ειρηνίου, σημερινός πατριωτών μας, που ξεριζωμένοι και κυνηγημένοι επέλεξαν να ξαναριζώσουν στη μαγευτική περιοχή του Ταξιάρχη, που τόσο έμοιαζε με τη χαμένη τους πατρίδα. Στο σημείο αυτό, τελειώνοντας, ήθελα να επισημάνω το πόσο με εντυπωσίασε ένα απόσπασμα αυτοβιογραφική συνέντευξη του κυρίου Κόρτου σε βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην κυρία Περιοχή, Άνθρωποι και Ιστορίες, όπου εκεί ο κύριος Κόρτος αναφέρει. Είχαμε μαζί μας εμπόρους και αναφέρεται σε εμπόρους εξωτερικού που μας στήριζαν όλα αυτά τα χρόνια, εμπόρους που σταμάτησαν να αγοράζουν τουρκικά σίκα και τους πείσαμε να αγοράζουν μόνο ελληνικά. Εκτός δηλαδή της εμπορικής και επιχειρηματικής του επιτυχίας, ο κύριος Κόρτος είχε πετύχει κάτι που πολλοί θα το ήθελαν οι καρδιές των Ελλήνων μουσουλμανών, ζώντων και τεχνιόπλων. Να αποδείξουν δηλαδή πως η ποιότητα των σίκων τους οφείλεται κυρίως στην αγάπη και στην ψυχή των καλλιεργητών τους. Με αυτή την ψυχή που σίγουρα την έχει ο κύριος Κόρτος στις εμπορικές του συναλλαγές και γι' αυτό η επιχείρησή του, παρά τις όποιες αντικσότητες, προχωρά με τη βοήθεια του Θεού. Και μακάρι να προχωρά και να προοδεύει για το καλό της περιοχής μας και για το καλό της επιστήμης μας κοινωνίας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα ο κύριος Άγγελος Κόρτος, εκ μέρους της εταιρείας, να πάρει το λόγο. Ξεκινήσαμε την εξαγωγή με
το 2016, αν όλα πάνε καλά, υπολογίζουμε να ξεπεράσουμε τους 2 τόνους. Στα 37 χρόνια για το παιδί μας εμπορεύτηκε και χρησιμοποίησε χιλιάδες τόνους σίγα και άφησε στην περιοχή τεράστια κοινωνικά ποσά. Ήδησε καταστάσει στο βασιλικό και η στιγμή που ξεπερνούν τα 5.000 μέτρα. Με σύγχρονο μηχανικό εξοπλισμό και απασχόληση πάνω από 100 άτομα προσωπικό που είναι όλοι ιστορικά και Έλληνες. Στα 37 χρόνια γιορτάζουμε σήμερα η Ε.Δ.Κ. άλλαξε ρυθμικά το καθεστώς του ΣΥΚΟ. Έδωσε συμβουλιά στον παραγωγό και εγγύηση για την απορρόφηση του προϊόντος με τις πιο ικανοποιητικές τιμές. Έδωσε κουράγιο και παρέτρεψε τους παραγωγούς να αυξήσουν συστηματικά τις καλλιέργειες. Ανέβασε πολύ ψηλά το ΣΥΚΟ της Βόρειας Σερβίας και το έκανε γνωστό σε καινούργιες αγορές που πριν από λίγα χρόνια ήταν άγνωστες. Στα 37 χρόνια η Ε.Δ.Κ. με την πολιτική που έκανε κατόρθωσε να βάλει σε μία σειρά το ΣΥΚΟ ούτως ώστε ο παραγωγός με το ξεκίνημα να ξέρει τι ποσό θα πάρει και πότε θα το πάρει για τιμή ίδια από αρχή μέχρι τέλος. Στάθηκε πάντα στο πλευρό του παραγωγού, δίνοντας προκαταβολές για τις ανάγκες του, εξοπλώντας όλα τα τιμολόγια αγοράς, το πολύ μέχρι τα Χριστούγεννα. Και εντάσσοντας όποιος δέχτηκε στη συμπεριακή δανειοδότηση με την Τράπεζα Πυραιός. Στα 37 χρόνια δημιούργησε με την προσωπική συμβολή του αδερφού μου ένα κλίμα εκτίμησης, εμπιστοσύνης, συμπάθειας με τους παραγωγούς, το οποίο είναι αδιάσπαστο. Βέβαια, στα 37 χρόνια αντιμετωπίσαμε και πολλές δυσκολίες χωρίς καν να επηρεάσουν την πορεία της εταιρείας μας. Σε ορισμένους βέβαια δεν άρεσαν οι εγκαταστάσεις που κάναμε στην νηστεία και ειδικά η ονομασία του σπίτι του ΣΥΚΟ. Σε ορισμένους δεν άρεσαν τα φωτομοντήρια που φτιάξαμε, γιατί προτείναμε στιγμές κόστους για παραγωγούς και μεταποιητές για αποτελματικά έξοδα. Στόχος της εταιρείας μας είναι να μείνει το παραγωγός με τον καλύτερο τρόπο, να συσκευάζει προϊόντα από το όσο το δυνατό καλύτερα ποιοτικά, ικανοποιώντας τους εμπόρους μας και τον τελικό καταναλωτή. Ζητάμε από τους παραγωγούς πρώτους να παραδίδουν ποιοτικά προϊόντα, να χρησιμοποιούν την καλύτερη ποιότητα διάφης και να δοσομετρήσουν. Να μην χρησιμοποιούν μόνο επιτρεπτά φάρμακα, να μην χρησιμοποιούν μόνο ανεπίτρεπτα φάρμακα και αν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν βιολογικά. Ζητάμε μεγάλη συσπήρωση των παραγωγών μας γύρω από την εταιρεία μας. Ζητάμε όπως η εταιρεία μας παίρνει όλη την παραγωγή σίγουρα από τους πελάτες της, έτσι και ο παραγωγός πρέπει να προσκομίζει όλη την ποσότητα που συλλέγει. Με αυτόν τον τρόπο δίνει δύναμη και σιγουριά στην εταιρεία μας να καλύπτει τις αγορές που έχει δεσμευτεί πριν ακόμη από τη συγκομιδή του ΣΥΚΟ. Η εταιρεία μας δεν θα ξεφύγει ποτέ από την εφαρμογή των νόμων του εμπορίου και του κράτους. Γι' αυτό δεν θα δεχτεί ποτέ να αγοράσει σίγα χωρίς επίσημο τιμολόγιο. Εκτός από τα ΣΥΚΑ, δώσαμε μεγάλη όθηση στα πιστήρια, παίρνοντας σχεδόν όλη την ποσότητα της περιοχής. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε το γλυκάνισο και ελιές που δυστυχώς και φέτος είναι ελάχιστες. Με συγκινία φάνταστα τη μεγάλη συμμετοχή σας, σήμερα που γιορτάζουμε τα 30 χρόνια συνεργασίας και αγώνων για την αξιοποίηση του ΣΥΚΑ. Με συγκινή μεγάλη συμμετοχή σας για την δίκη, την αγάπη και την εκτίμηση που έχουμε για την εταιρεία μας και ειδικά στον Τάκη που εδώ πλέον είναι η πατρίδα του. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας πω και κάτι τελευταίο.
προσέχετε πολύ τα φάρμακα που χρησιμοποιείτε, να είναι επιτρεπτά όσο το δυνατόν, γιατί πελάτης μου στην Ιταλία, πελάτης μου και εμείς, έκανε ανάλυση αυτή το φάρμακα και βρέθηκαν δύο καρπαμί, είναι για γεωπόνη, το ξέρω, δύο καρπαμιμάτες και πιπερονίλ που το ξύτε. Το πιπερονίλ που το ξύτε κάποιος είχε σίκα, κατεμένα στις αποθήκες, και ράτησε με φάρμακο καξούρου για τις μύγες, το οποίο δεν βρέθηκε στην ανάλυση. Προσοχή, τουλάχιστον μία εβδομάδα, 10 ημέρες πριν τη συγκομιδή, μη χρησιμοποιείτε φυτοφάρμακα. Γιατί αν λοιπόν γίνουν εξετάσεις και βρεθούν, σίγουρα κατάσχεται το πρεόν και παθαίνουν σε μια ώρα. Οι γεωπόνοι είναι εδώ, παρόντες, και θέλουν να ενημερώνουν τον παραγωγό, όσο δυνατόν να του δίνουν να καταλάβει ορισμένα πράγματα, και ειδικά για τη διάβη, η οποία πρέπει να είναι ποιότητα 100%. Διότι αν δεν είναι καλής ποιότητας, αφήνει υπολείμματα, τα οποία βρίσκονται σε αναλύσεις και μπορεί να έχουν προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ομιλητές που κίνησαν την παρουσία τους στην εταιρεία μας. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον αδερφό μου, αν θέλει να πει ένα χαιρετισμό. Και αν κάποιος παραγωγός μας θέλει να έρθει να μιλήσει, είναι πρόσδεκτο. Και εγώ από την πλευρά μου σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καλή διασκέδαση και για κάποιους που είμαστε η συνέχεια της εταιρείας, θέλουμε να είστε πάντα στο πλευρό μας και καλή διασκέδαση. Αυτό δείχνει ότι κανένας δεν έχει παράπονο, χειρίζομαι τα πράγματα εξίσου με όλοι σας, χωρίς διακρίσεις, μικρούς, μεγάλους, τα μεσά, αν την πορεία μου. Τη συνεργασία μας έχω κάνει κάποιο λάθος, να μου το πείτε και να μου βοηθήσετε να το γιορτώσω. Ευχαριστώ πολύ και έχουμε καλή διασκέδαση να περάσουμε όλοι καλά παιδιά, γιατί αυτή η μέρα για σήμερα για την εταιρεία μας και για μένα προσωπικά είναι σταθμός, γιατί κλείσαμε 30 ολόκληρα χρόνια. Είστε εδώ πάνω 39 και είναι 69. Ένα χρόνο και μεγάλο του Ρωμανίου. Εδώ υπάρχει μία τούρτα, η οποία μας έφερε ο Χρήστος ο Γιάννης ο Παπαναστασίου. Και μας γράφει, την 30 χρόνια γενέθλια της εταιρείας, και γράφει το εξής. Συμβολιακή, η εταιρεία που σήκωσε τα σίκα ψηλά και η δέσμευση να τα κρατάει πάντα ψηλά. Και να είστε σίγουροι ότι η εταιρεία θα τα κρατήσει όσο μπορεί πιο ψηλά για να είστε πρώτα εσείς ικανοποιημένοι και μετά εμείς. Εγώ προσπαθώ να είμαι πρώτα ο παραγωγός ικανοποιημένος και ας είναι να θυμίζει λιγότερο. Αυτό σας το λέω. Και το έχω αποδείξει, γιατί την πίστη Γιάννα πέρσι μου λέει θα το λέω ψέματα. Αν την πίστη υπολογίζετε και αν την πίστη βγάζετε. Ίσως συμβεί και φέτος να την πάρουμε, δεν ξέρω, θα δούμε. Κρατά την υπολογίζεις και πολύ νωρίς ακόμα. Για να εκδίδουν την πίστη, μην πάλι μαζί να την βγάζουμε και να την σύγχρονη θα είμαστε όλοι κερδισμένοι. Όλοι κερδισμένοι. Εγώ αυτό που θέλω είναι το εξής. Ότι επειδή έχω ανακοινώσει επί 3 χρόνια η τιμή θέλετε να είναι μία και με την τιμή που έχουμε μαζί για παραδοχή έξω και έξω ή να γυρίσουμε πίσω στην προσφάγη λύση που βασικά είναι το συμβαίνω της κάθε εταιρεία. Και όπως είμαστε τώρα έξω και έξω, ναι ή όχι, πέστε το. Μη
όμως, είναι ένας λόγος έτσι μόνο που κάνει εταιρεία με εσάς και είναι σαν να μπαίνει και σύμφωνοι με εσάς. Εγώ θα ήθελα από εσάς όμως, εκτός από αυτούς που έχουμε δει στη Συμβουλιακή Λειτουργία, από εκεί πέρα όλοι οι υπόλοιποι παραγωγοί να μου φέρουν τα σίγα τους όλα, γιατί όταν η εταιρεία έχει προγραμματίσει να πουλήσει 1 εκατομμύριο σίγα, αυτά πρέπει να το έχει. Και όταν μου λείψουν κάποια σίγα, εγώ δυστυχώς με βάση τη συμφωνία που έχω κάνει και μέσα στη σύμβαση, για να την καταστήσω που το μόνο όπλο είναι να δώσω 10 λεπτά παραπάνω, εγώ επειδή δεν θα το κάνω ούτε και θα το κάνω ποτέ, και αυτό είμαι δεσμευμένος. Δεν μπορεί να παραγωγή για 5 και 10 λεπτά μια χρονιά να ξεφύγουν έτσι και κάποιες ψώτες των συνεργατών που έχει προγραμματίσει. Λοιπόν, παιδιά, πάλι ευχαριστώ. Είστε με στην καρδιά μας, έχουμε να είμαστε όλοι καλά και να έχουμε μια καλή χρονιά, όλες τις βοηθές στον άγχο και στην τέχνη. Καλή διασύνδεση. Thank you.